Πάω λοιπόν ο Παμπορίδης και τώρα είναι κλεισμένος ο Νεπεγκλέβας. Την μπάλα πατάει ο Νεπεγκλέβας, δεν έχει γίνει φάουλ. Και σωστά αφήνει ο βοηθός που βλέπει. Κόβει ο Στολπίδης και τον Φαβάλη. Παίρνει ο Φετφατζίδης που αφήνει στον Όσκαρ. Ας ήταν δυνατή η φάση, έγινε ακριβώς εδώ μπροστά, δεν υπάρχει φάουλ. Και ο βοηθός ήταν ένα μέτρο δίπλα. Πάντως ψάχνει τον Καλέτη που είναι μόνος του και τρέχει να προλάβει τον Καλέτη. Παρότι σε ανάποδη πλευρά με τα αριστερό. Τη φέρνει την μπάλα στο δεξί. Τη στρώνει πίσω και τον Φετφατζίδη. Ο μικρός τον Καλέτη. Προσποίηση για να μπει στην περιοχή ο Καλέτη. Η σέντρα. Μόνος του Όσκαρ, τον γκολ για τον Ολυμπιακό. Καταπληκτική ενέργεια του Καλέτη. Που εδώ τα έκανε όλα. Ο μικρός όταν είδε ότι η μπάλα καίει εμπιστεύτηκε τον έμπειρο. Την έστειλε ο Φετφατζίδης πίσω για τον Καλέτη που έκανε εξαιρετική ενέργεια και παρότι με ανάποδο πόδι, με τα αριστερό, έβγαλε σέντρα ακριβία στον Όσκαρ στο δεύτερο δοκάρι. Για να πετύχει αυτό τον γκολ να λυτρώσει τους φίλους του Ολυμπιακού. Το δεύτερο του γκολ στην φετινή σεζόν. Θα κάνει το 0-1. Ο Όσκαρ που είχε πετύχει γκολ και κόντρα στον Ευαδιακό. Δείτε πάλι εδώ. Το γέμισμα. Έχω την αίσθηση ότι καλύπτεται τον Καλέτη. Ότι παίζει εκεί στο ξηράφι, αλλά βλέποντας για να κρατήσει την ευθεία. Έξω στο Φετφατζίδη. Γυρίζει ο μικρός, ξέρει ότι εδώ είναι η σιγουριά. Καλέτη την προσποίηση. Φεύγει από τον Άστο. Περνάει με ακρίβεια την μπάλα στον Όσκαρ. Το αριστερό πλασέ 0-1.